Με την ακρίβεια στα καύσιμα να καλπάζει, οι οδηγοί φορτηγών βρίσκονται σε αδιέξοδο. Απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 13 Απριλίου σχεδιάζουν οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί φορτηγών ολόκληρης της χώρας, δίνοντας μέχρι τότε στην κυβέρνηση την προθεσμία να προχωρήσει σε μια συνάντηση με τον κλάδο και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα. Πρέπει να ξέρετε ότι πριν περίπου από ένα μήνα, μια μεγάλη εταιρεία στην Αθήνα έχει εκτόξει με 240 άτομα προσωπικό και πρόσφατα, την τελευταία μία μισή εβδομάδα, και στη Θεσσαλονίκη, άλλη μια εταιρεία έχει εκτόξει. Έχει 16 άτομα σε αγγελία. Καταλαβαίνετε ότι πού οδηγούμε. Αυτή τη τεράστια αύξηση ταξίδι. Το κόστο μέσα από την ΕΕ, το κύριο κόστο το κάψι. Με την πιέση, το κάψι μόνο στα περίπου 45% ως 5 φορά. Σήμερα αγγίζει το 90%. Αποφάσισε η δική μας συνέντευξη ομόφωνα όλοι σε κινητοποιήσει, δίνοντας ένα περιθώριο στην κυβέρνηση ακόμη μαζί με όλους τους κλάδους των μεταφορών, συμφώνει πολύ μετά, όλοι οι κλάδοι μεταφορών, να κάνουμε μία συνάντηση ή θα μπορέσουμε και θα πραγματοποιήσουμε μία συνάντηση όλοι οι κλάδοι μαζί. Μέχρι τις 13 του μηνός. Και αν δεν μέχρι τότε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, στις 13 του μηνός συγκινούν οι απληκτικές κοινωνίες. Να μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε με τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, τον κύριο Χαράλαμπο Τσοχαταρίδη. Κύριε Τσοχαταρίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Λίγο πολύ μας τα είπε και η Δήμητρα Ιτσάτσου, η συνάδελφος, με το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, την αύξηση του κόστους, το ότι ζητάτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μπορείτε να μας πείτε λιγάκι πού οδηγούμαστε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να τραβήξουμε χειρόφρενο στις μεταφορές στα φορτηγά? Κοιτάξτε να δείτε. Θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση για να φτάσουμε το θέμα, να εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί ορισμένα πράγματα λέγονται, αλλά πρέπει να τα εξηγούμε κιόλας. Το κόστος έχει ανεβεί πάρα πολύ, όπως το έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει και δελτίο τύπου φυσικά για αυτό το κομμάτι και το έχουμε αναφέρει όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα. Εάν το αυτοκίνητο δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει στο κομμάτι των εξόδων, των οποίων έχει αυτή τη στιγμή περάσει τουλάχιστον τις γραμμές, τις νοητές γραμμές που έχουμε, δεν μπορούμε πλέον να δουλέψουμε. Όταν δεν μπορεί να δουλέψει ένας κλάδος και το κόστος έχει περάσει πάρα πολύ ψηλά, οπότε αναγκαστικά καταλαβαίνετε και εσείς ότι θα σταματήσουμε να δουλεύουμε ούτως ή άλλως. Οπότε γι' αυτό ζητάμε μια συνάντηση πρώτα, να μιλήσουμε για να φτάσουμε στο σημείο να συνεννοηθούμε με την κυβέρνηση για να βοηθήσει την κατάσταση. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα κάθε μέρα που περνάει μπαίνετε μέσα συνεχώς, έτσι. Αυτό μου λέτε. Εδώ και 1,5 με 2 μήνες, αν προσέξετε την κούρσα των καυσίμων, γενικότερα τα καράβια και ό,τι άλλο συνεπάγεται από αυτή την αύξηση, όλα αυτά τα υπομειστήκαμε εμείς σαν μεταφορείς. Δεν αντέχει άλλο κλάδος αυτή τη στιγμή να δουλέψει και να έχει μείωση, όχι από κέρδος, μείωση κόστους. Γιατί το κόστος αυτή τη στιγμή είναι πιο πάνω από το που παίρνεις, καταλάβατε. Στην ενίσχυση που υπήρξε από πλευράς της κυβέρνησης, που ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και εξειδίκευσαν οι υπουργοί για επιδότηση στα καύσιμα, εσάς δεν προβλέπετε για σας κάτι? Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι για μας, ποτέ δεν έχει γίνει. Γι' αυτό ζητάμε επιδότηση καυσίμων, γιατί το καύσιμο αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν διπλασιαστεί από πέρυσι μέχρι φέτος, καταλάβατε. Αλλά το καύσιμο δεν είναι μόνο στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έχει και άλλες παραμέτρους, όπως είναι η επινάρρωση στα καράβια, τα οποία έχουν πει συνέχεια, όπως είναι τα λάστιχα, όπως είναι τα τακτικά, όπως είναι γενικά η διαβίωση. Όλα αυτά επομίζονται πάνω στο αυτοκίνητο. Οι κινητήρες δεν είναι το αυτοκίνητο, είναι το πετρέλαιο. Έτσι. Το καύσιμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν το πετρέλαιο διπλασιαστεί η τιμή του σχεδόν, πώς θα πας στη δουλειά όταν δεν πάρεις τον άβλο που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες αυτές, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να δουλέψεις. Ναι. Γι' αυτό ζητάμε να γίνει αυτή η συνάντηση και να πούμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Και καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς να δουλεύεις και να χάνεις. Δεν γίνεται να δουλεύεις. Οπότε μοιραία σταματάς αναγκαστικά. Άρα εσείς δίνετε μια χρονική προθεσμία μέχρι και τις 10 με 11 Απριλίου και αν δεν υπάρξει αυτή η συνάντηση, αμέσως μετά προτίθεστε να προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις. Τι σχεδιάζετε δηλαδή? Αυτή είναι η απόφαση της συνέλευσης, η οποία έγινε 27 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, και βγήκε το πόρισμα ότι μετά από αυτήν όλη την διαδικασία που θα γίνει, εάν η κυβέρνηση δεν μας δώσει κάποιες
τουλάχιστον συνεννοήσεις όπου πρέπει να γίνουν και κάποιες επιδοτήσεις από το καυσίμο ή κάποιες συνεννοήσεις για αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί πλέον να βγει το αυτοκίνητο. Οπότε θα πάμε με έφεση κινητοποίησης, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγο να το βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην τροφοδοσία της αγοράς, έτσι, στη μεταφορά προϊόντων κτλ. Έτσι δεν είναι, κύριε Γραμματέα? Λογικό είναι αυτό που το λέτε. Λογικό. Γιατί... Δεν ξέρω αν θέλουν οι συνάδελφοι να ρωτήσουν κάτι. Ο Νίκος Σπιτσέρης ή η Δήμητρα Τσάτσου. Νίκο. Όχι, θα δημιουργηθούν αλληλεπιδοτικά προβλήματα και θα υπάρξουν πλέον αυξήσεις. Το θέμα είναι το εξής. Τι συγκεκριμένα ζητάτε από την κυβέρνηση? Τι ακριβώς, με τι ακριβώς θα είστε ικανοποιημένοι? Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε στην επιμέρους συζήτηση που θα γίνει. Έχουμε κάνει και δελτίο τύπου, το οποίο λογικά αύριο θα το πάρετε κι εσείς. Για τα καύσιμα μιλάνε περισσότερο οι άνθρωποι. Τα ναύλα που έχουν στα πλοία, που έχουν ανέβει και εκεί τα ναύλα. Τα λάστιχα που έχουν επιπρόσθετα φθορές. Έχει ανέβει το κόστος. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Το κόστος της μεταφοράς έχει ανέβει, σχεδόν διπλασιάστηκε. Και το αυτοκίνητο γενικότερα δεν έχει πάρει. Λέτε ότι έχει ανέβει, τα μεταφορικά έχουν ανέβει, αλλά τα αυτοκίνητα δεν έχουν πάρει λεφτά ακόμα. Ούτε μπορούν να πληρώσουν, υποτίθεται, τα αυτοκίνητα, το κόστος αυτό μόνα τους. Καταλάβατε, γι' αυτό ζητάμε να πάρουμε επιδότηση καυσίμου. Αφορολόγηση του καυσίμου θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί δεν γίνεται δηλαδή, να δένει το πετρέλαιο κάθε δύο εβδομάδες και τα μεταφορικά να παραμένουν εκεί που ήταν πριν από ένα χρόνο. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε αυτό το κομμάτι ζητάμε από την κυβέρνηση. Γιατί οι υπόλοιποι το ζητάνε και το βάζουν πάνω στην τιμή. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να το ζητήσει και να το βάλει πάνω στην τιμή, γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις καθημερινώς. Και αν προσέξετε την κούρσα των καυσίμων τους τελευταίους τρεις μήνες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Πώς γίνεται αυτό συνέχεια? Ενώ υπάρχουν κάποιες συμφωνίες που υπάρχουν, κάποιοι που έχουν συμβόλαια μεταφορών, υπάρχουν κάποια στάνταρ, τα οποία αυτά έχουν ξεπεραστεί. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί πώς θα δουλέψουν? Πώς θα δουλεύουν με μείωση του κόστους? Ναι. Δεν υπάρχει μείωση του κόστους, υπάρχει αύξηση του κόστους. Και βέβαια την κούρση αυτή ανόδου και την αύξηση του κόστους στις μεταφορές το είχαμε δει από το καλοκαίρι, από τις μεταφορές που είχαμε με κοντέινερς από το εξωτερικό. Τα είχαμε αναδείξει, Νίκο, αν θυμάσαι, μας τα λένε και οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι. Ότι υπήρξε ήδη ένα κύμα αυξήσεων κόστους μεταφοράς από το καλοκαίρι. Ωραία, κύριε Γενική Γραμματέα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.